Θέλω να πάμε λίγο στο πέραμα. Πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση, βραβεύτηκαν 32 παιδιά, μαθητές, εκπρόσωποι της νέας γενιάς εκεί της περιοχής του Περάματος, που πέτυχαν την εισαγωγή τους μέσω των πανελληνίων εξετάσεων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να πάμε στον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Περάματος, τον κύριο Βαγγέλη Βασάλο. Κύριε Διευθυντά, πώς είστε, καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, πολλά χαμόγελα, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Την περασμένη Παρασκευή, σωστά, στο στέκι Περάματος. Μια ετήσια εκδήλωση. Ακριβώς, Παρασκευή το απόγευμα έγινε, ναι, ναι, ακριβώς. Για πείτε μας, και βλέπετε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, παιδιά που πραγματικά μόχθησαν σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως είναι η συγκυρία της επιδημιολογικής κρίσης, διάβασαν και πέτυχαν την εισαγωγή τους. Τα μηνύματα πολλά, σωστά, κύριε Βασάλε, πολλά τα μηνύματα ακριβώς, που προκύπτουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι αυτά πραγματικά είναι τα παιδιά της καραντίνας. Νομίζω ότι αυτό χαρακτηρισμός ταιριάζει πάρα πολύ. Βίωσαν περίεργες καταστάσεις. Αυτό βέβαια είναι πανελλαδικό φαινόμενο, αλλά ξέρετε, στην επαρχία το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί και οι παραστάσεις είναι μικρότερες. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι το Λύκειο Περάματος τα τελευταία χρόνια, αλλά και γενικά, αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια, έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, δεν είναι παροδικό το φαινόμενο αυτό, δεν συνέβη μόνο φέτος. Ο θεσμός αυτός κρατάει πάνω από 10 χρόνια. Κάθε χρόνο 30 με 40 παιδιά, ίσως και παραπάνω κάποιες χρονιές, εισάγονται στο πανεπιστήμιο. Που αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ καλά κάνετε. Ξέρετε, και το αναφέρετε. Γιατί συνήθως στρέφουμε το βλέμμα στα μεγάλα αστικά κέντρα και πραγματικά αγνοούμε τις επιτυχίες παιδιών και εκπαιδευτικών που στέκονται δίπλα τους και οικογενειών που στέκονται δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες. Αξιέπαινες προσπάθειες και σε υψηλόβαθμες σχολές. Ακριβώς. Δηλαδή, ειδικά η φετινή χρονιά, πραγματικά η χρονιά του 2022, πέτυχε πολύ σημαντικά πράγματα. Να καταλάβετε, όταν σε ένα σχολείο το οποίο είχε 230 μαθητές, είχε 50 μαθητές στη γάμα τάξη, έχουμε 17 παιδιά που γράψανε πάνω από 15.500 μόρια. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία. Και μπήκα πραγματικά στα περισσότερα στις σχολές της πρώτης επιλογής. Αυτό πραγματικά κάνει την προσπάθειά τους ακόμα πιο αξιέπαινη. Μάλιστα. Ξέρετε, θα μπορούσατε να μην είχατε προγραμματίσει, να μην είχατε διοργανώσει αυτή την εκδήλωση. Ωστόσο, φαντάζομαι. Ξέρετε, δεν οργανώθηκε από εμάς. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Δεν οργανώθηκε από εμάς. Οργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περάματος. Αναφέρομαι στους φορείς του Περάματος γενικά. Ναι. Και μέσα σε αυτούς είναι και η εκπαιδευτική κοινότητα του Λυκείου. Θα μπορούσαν λοιπόν οι διοργανωτές να μην είχαν προχωρήσει στον προγραμματισμό της εκδήλωσης. Παρά τα αυτά, όμως, είναι ένας θεσμός. Πραγματοποιείται και δίνει μια επιπλέον όθηση στα πρώτα βήματα των παιδιών. Ακριβώς, ακριβώς. Δίνει πραγματικά και λέει ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ένα μπράβο στα παιδιά, στις οικογένειές, στους καθηγητές, γιατί ξέρετε, η προσπάθεια είναι πολυπρόσωπη. Δηλαδή και για τους μαθητές αξίζουν τα πολλά μπράβο, και για τους γονείς τους, και για την εκπαιδευτική κοινότητα. Και αυτό νομίζω πρέπει να προβάλλεται. Και μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις αυτό ακριβώς προβάλλεται. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικά, να ξέρετε, στο Πέραμα, που νομίζω το γνωρίζετε πολύ καλά, γίνονται πολύ σημαντικές δράσεις. Δηλαδή, έχουμε φορείς, θεατρικές ομάδες, πολιτιστικούς συλλόγους και το σχολείο μας επίσης, που κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Και να ευχαριστώ πραγματικά που προβάλλονται αυτά τα πράγματα. Είναι Μάλιστα. πολύ σημαντικό να προβάλλονται. Γιατί ξέρετε, ο Μυλοπόταμος συνήθως προβάλλεται με τα αρνητικά του πρότυπα, τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν παντού. Ακριβώς. Αλλά δεν πρέπει να στιγματιστεί μια περιοχή ναι. από αυτά τα παραδείγματα, τα οποία βέβαια τα κατακρίνουμε όλοι βέβαια και δεν συμφωνεί κανείς με αυτά. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη. Θέματα υποστελέχωσης καταγράφονται. Ξέρετε, το ιδιαίτερο υποστελέχωση με την ευρύτερη έννοια, όχι. Δηλαδή, χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια, αρχές Σεπτέμβρη, καλυπτόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι καλυπτόμαστε συνήθως με αναπληρωτές, οι οποίοι αλλάζουν κάθε χρόνο. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Δηλαδή, τα κενά καλύπτονται μεν, αλλά δεν υπάρχει σταθερό, μόνιμο προσωπικό. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μας η χαρά. Καλή δύναμη.